Γεια σας, γεια σας, καλώς ορίσατε. Ακόμα μία εκπομπή μας είναι εδώ, στον αέρα, για σας, για τις μαμάδες, για τους μπαμπάδες, για τα αγαπητά μας παιδιά, τελευταία ημέρα του Μαΐου σήμερα που χαιρετάμε την Άνοιξη, επίσημα καλοκαιριάζει, βάζουμε τα κοντομάνικά μας, τα μαγιό μας και ριχνόμαστε στις παραλίες. Έχουμε και σχετικό θέμα σήμερα, θα μιλήσουμε για την παιδική κολύμβηση. Πριν όμως, έχω δύο αγαπημένες κυρίες εδώ και φιλοξενώ και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να σας πούμε, όχι μόνο ένα θέμα, δύο θέματα θα συζητήσουμε σήμερα μαζί, δύο θέματα πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία πολύ χαίρομαι που θα έχουμε τη δυνατότητα να τα αναπτύξουμε μαζί μας στο infokids.gr. Η Σοφία Εγκοστέρα και η Εύη Σακελαρίου, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, Χρυσαυγή. Έρχεστε και σε μία περίοδο τώρα αυτές τις τελευταίες ημέρες που πολλά συμβαίνουν γύρω από τις οικογένειες, γύρω από τα παιδιά, γύρω από την παιδεία μας. Τέλος οι πριγκίπισσες, τέλος τα βασιλόπουλα ακούμε. Από ό,τι φαίνεται σε λίγο δεν θα έχουμε και ελευθερία λόγου σε αυτή τη χώρα. Πολλές οι αλλαγές και προσπαθούμε να κρατήσουμε εμείς λίγο στις οικογένειές μας, νομίζω, τις ισορροπίες και τις σταθερές μας. Δεν ξέρω πώς τα βλέπετε εσείς όλα όσα συμβαίνουν στην παιδεία συγκεκριμένα. Θα ήθελα μια άποψη στα γρήγορα, διότι το InfoKids έχει αφιερώσει πολύ μεγάλο μέρος τη δραστηριότητά σου και τη δράση σου στην εκπαίδευση και στην παιδεία. Εμείς παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις. Έχουμε συνεργασία και με το Υπουργείο Συνεργασία, δηλαδή μας καλούν, πηγαίνουμε στις συνεντεύξεις τύπου, κρατάμε σημειώσεις, μετά γράφουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να γράφουμε και να ανακοινώνουμε όσα προέρχονται από το Υπουργείο. Βέβαια, εδώ πρέπει να πω ότι οι αναγνώστες πολλές φορές εκνευρίζονται. Δηλαδή πιστεύουν ότι αυτά που γράφουμε εμείς τα υποστηρίζουμε θερμά και καταφέρονται εναντίον μας. Δεν είναι έτσι. Εσείς μεταφέρετε την είδηση, δημοσιογράφοι είστε, αυτό πρέπει να κάνετε. Γίνονται πολλές αλλαγές. Δεν ξέρουμε ακόμη αν είναι θετικές ή αρνητικές. Είναι πολύ πιθανό να είναι αρνητικές. Και ποιες τελικά θα οριστικοποιηθούν. Ακριβώς. Γιατί πολλά όντως λέγονται για συμβόλαια τιμής, ακούμε για παιδαγωγικό κώδικα δημοκρατικού ανθρωπισμού. Ακούμε λέξεις και φράσεις που δεν τις ξέραμε μέχρι τώρα και δεν είμαστε εξοικειωμένοι με όλα αυτά. Είμαστε εν αναμονή, περιμένουμε. Οφείλουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο και ο κόσμος πρέπει να θέλει να μάθει το τι θα συμβεί και να είναι λίγο πιο υπομονετικός και με πιο ήπιες αντιδράσεις. Πώς εγώ υπομονή, αυτό θα ήθελα Σοφία να πω. Μου, αυτό είναι το πρόβλημα και νομίζω ότι όλοι μας λέμε πόσο ακόμα υπομονή σε πολλούς τομείς της ζωής μας. Σίγουρα. Και δεν το λέμε με δόση υπερβολής πια, είναι αληθινό. Και έτσι, είναι η αλήθεια αυτή. Αλλά καλά κάνεις και αυτό θέτεις, γιατί αυτό πρέπει να κάνεις. Απλώς ένα μέσο οφείλει να μεταφέρει, βέβαια, να ανακοινώνει, να ενημερώνει. Δεν ευθυνόμαστε εμείς για τις αλλαγές, απλώς θέλουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να τα μάθει όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι αυτό που είχαμε πει και σε μια άλλη εκπομπή. Απλά το ίντερνετ δίνει τη δυνατότητα σε κάποιους ανθρώπους πολύ ελεύθερα να πούν τη γνώμη τους. Απλά κάποιες φορές αυτές οι απόψεις είναι πιο επιθετικές, έχουν έτσι έναν άλλο. Συμφωνούμε όλοι με όλους. Ακριβώς. Απλά τους δίνεται το βήμα, η ελευθερία να εκφραστούν. Είπες λοιπόν, Σοφία μου, για υπομονή. Και κρατάω τη λέξη υπομονή, διότι ένα θέμα που θέλει τεράστια υπομονή από τους γονείς, αλλά και τεράστια προσπάθεια, είναι το θέμα της σημερινής μας έρευνας. Mm-hmm. Και ποιο είναι, να σας το πω ακριβώς, η έρευνα που ετοίμασε το InfoKids για το Όλα για τη Μαμά και συμμετείχατε όλοι εσείς και σας ευχαριστώ και εγώ εκ μέρους της δικής μας της εκπομπής, είναι το με ποιους τρόπους πείθετε τα παιδιά σας να φάνε όλες τις τροφές. Ένα πονεμένο θέμα. Βέβαια, που αγχώνει ιδιαίτερα τους γονείς. Βεβαίως, ειδικά τη μητέρα, η ψυχολογία, οι ψυχολόγοι. Έτυχε να μιλάω με κάποιον ψυχολόγο και να μου λέει η μητέρα για το φαγητό του παιδιού αγχώνεται ιδιαίτερα. Ο πατέρας αγχώνεται πάρα πολύ λιγότερο και όλος ο υπόλοιπος κύκλος οικογενειακός, αλλά η μητέρα με το φαγητό του παιδιού έχει μια πολύ έντονη σχέση άγχους. Και αυτό δυστυχώς δεν αφορά μόνο στις μικρές ηλικίες. Δεν μιλάμε για τα δίχρονα ή τα τρίχρονα, που είναι και λογικό να μην τρώνε όλες τις τροφές, γιατί είναι ακόμα μικρά και ανακαλύπτουν τον κόσμο και περνάνε τη φάση της άρνησης. Και παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία, βλέπουμε παιδιά να τρώνε μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες τροφών ή πολύ λίγα φαγητά. Πάμε να δούμε, να δώσω το λόγο σε εσάς και στην Εύη συγκεκριμένα να μας πει τα αποτελέσματα της έρευνας. Φυσικά περιμένουμε να ακούσουμε τι κάνουν λοιπόν οι μητέρες καταρχήν. Οι μητέρες στην πλειοψηφία, Χρυσαυγή, μας είπαν ότι δεν υπάρχει δεύτερη επιλογή στο τραπέζι. Δηλαδή ότι αυτό το φαγητό που έχει μαγειρευτεί, αυτό και πρέπει να καταναλωθεί με διάφορους τρόπους που θα τους συζητήσουμε. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ούτε η πολυτέλεια, ούτε ο χρόνος, αλλά ούτε και θέλουν να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, να ετοιμάζουν και ένα δεύτερο φαγητό σε περίπτωση που τα παιδιά δεν προτιμήσουν το πρώτο. Mm-hmm. Πάμε στους τρόπους τώρα, για να επιτύχουν το κατόρθωμα αυτό. Ακούσαμε πάρα πολλές απόψεις, διαβάσαμε μάλλον. Κάποιες μητέρες μας είπαν ότι μία λάνθαστη μέθοδος είναι να αφήσουν το παιδί να πεινάσει.
Να μην το πιέσουν. Ποια μητέρα όμως το κάνει. Εγώ, παραδείγματος χάρη, ανήκω στις μητέρες που και εμένα τα παιδιά μου δεν τρώνε τα πάντα. Τρώνε, μάλιστα η κόρη μου τρώει πολύ λίγα πράγματα. Δεν έχω καταφέρει να την αφήσω να πεινάσει. Δεν το αντέχω. Τελείωσε ειλικρινά. Και όμως υπάρχουν μητέρες που το κάνουν. Πολύ πειθαρχημένες, αυστηρές και οι ίδιες. Και πετυχαίνει. Από ό,τι μας είπαν, πετυχαίνει και μάλιστα μας απάντησαν και μητέρες που έχουν παιδιά σε μεγάλη ηλικία πια. Και είπαν αυτό, ότι με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά τους έχουν φτάσει σε ένα σημείο να τρώνε από όλες τις τροφές πια. Που έχουν μεγαλώσει. Τελικά ίσως αυτό και να είναι και το σωστό. Γιατί αν νοιάζεσαι πραγματικά για το παιδί σου. Δύσκολος ο τρόπος αυτός. Ναι. Είναι δύσκολος. Είναι δύσκολο για μας ψυχολογικά. Βέβαια, αυτό μας είπαν και οι ειδικοί. Ναι, το φαντάζομαι. Το φαντάζομαι αυτό. Και ο διαιτολόγος, διατροφολόγος, ο Δημήτρης Γρηγοράκης, ναι. Αλλά και η Θέμης Καρδιόλακα που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την παιδική διατροφή και έχει γράψει βιβλία, μας είπαν αυτό, ότι καλό είναι για να μπορέσουμε να εισάγουμε τα παιδιά σε όλες τις τροφές, αφενός όταν θα τους προσφέρουμε τα πιο δύσκολα τρόφιμα, να είναι λίγο πεινασμένα και να έχουμε υπομονή, αυτό που λέγαμε. Δηλαδή, δεν θα πάρουμε το πιάτο από μπροστά τους όταν πούν «δεν μου αρέσει», θα το αφήσουμε εκεί και θα περιμένουμε, έστω να φάει την πρώτη μπουκιά. Την επόμενη φορά, την πρώτη μπουκιά θα ακολουθήσει η δεύτερη, η τρίτη. Θα το συνηθίσει το φαγητό και μετά, σιγά σιγά. Είναι θέμα εξοικείωσης. Αυτό μου είπαν και οι δύο ειδικοί. Να περάσουμε να τους δούμε ή έχουμε να πούμε και κάτι άλλο πάνω στην έρευνα. Να συμπληρώσουμε κάποιους άλλους τρόπους που μας είπαν οι μαμάδες, οι οποίες τις βρήκα πάρα πολύ εφευρετικές τελικά σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, μας είπαν κάποιες ότι χρησιμοποιούν πιο παιχνιδιάρικους τρόπους, δηλαδή κατασκευάζουν ιστορίες σχετικά με το φαγητό, δίνουν διάφορες ονομασίες στα φαγητά, το μπρόκολο μπορεί να το πούν το δεντράκι κτλ. Ώσπου στο τέλος καταφέρνουν τα παιδιά και τρώνε αυτά τα φαγητά. Εμένα ο γιος μου έφαγε ομελέτα επειδή έβλεπε στους μικρούς κύριους και μικρές κυρίες ότι ο κύριος δυνατός τρώει ομελέτα για να είναι δυνατός. Ακριβώς. Τι άλλο να σας πω για τον κόσμο των παιδιών. Ακριβώς. Και τον τρόπο που εκείνοι αντιλαμβάνονται τελικά το φαγητό και τις σχέσεις του με το φαγητό. Ή ένας άλλος πολύ έξυπνος τρόπος και αποτελεσματικός είναι να συμμετέχουν και τα παιδιά στη διαδικασία. Ακριβώς. Αυτό τα κάνει το να θέλουν να φάνε μετά το φαγητό που έχουν ετοιμάσει και τα ίδια. Πάμε να δούμε, είμαι ανυπόμονη να δω τι μας είπαν οι ειδικοί. Ελπίζουμε να μας λύσουν τα χέρια. Απόλυτα το πρόβλημά μας ίσως να μην λυθεί, όμως σίγουρα θα μας δώσουν, πιστεύω, κάποιες πολύ σωστές κατευθύνσεις για το πώς θα πείσουμε τα βλαστάρια μας να φάνε όλα τα τρόφιμα, όλες τις τροφές. Το infokids.gr σε συνεργασία με την εκπομπή του Star Web TV «Όλα για τη μαμά» διεξάγει κάθε μήνα μία έρευνα μέσω της οποίας απευθύνει ένα ερώτημα προς τους γονείς. Αυτή τη φορά στο επίκεντρο της έρευνάς μας βρέθηκε η διατροφή των παιδιών και το ερώτημα που σας θέσαμε ήταν «Με ποιους τρόπους πείθετε τα παιδιά σας να φάνε από όλες τις τροφές?». Ο διακεκριμένος κλινικός διαιτολόγος, διατροφολόγος Δημήτρης Γρηγοράκης προσεγγίζει το θέμα της παιδικής διατροφής από επιστημονική σκοπιά, ενώ η food blogger και συγγραφέας βιβλίων μαγειρικής Θέμης Καρδιόλακα μας δίνει έξυπνες συμβουλές για να συμπεριλάβουμε όλες τις τροφές στα γεύματα των παιδιών. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι γονείς αποτελούν πρότυπο και διατροφικό για τα παιδιά τους. Δηλαδή, εάν οι ίδιοι γονείς καταναλώνουν κάποια γεύματα, κάποια τρόφιμα, τα οποία είναι από τα λεγόμενα υγιεινά και θεωρητικά τα παιδιά στην αρχή δυσφορούν με αυτές τις γεύσεις, νομίζω ότι στην πορεία τα παιδιά θα τις δοκιμάσουν. Επομένως, πιστεύω ότι σε κάθε περίπτωση τρόφιμα, όπως τα όσπρια, όπως το ψάρι, όπως σε άλλες τροφές οι οποίες δυστυχώς τα παιδιά δεν τις προτιμούν ιδιαίτερα, μπορούν να αποτελούν μέρος των αγαπημένων γευμάτων
των παιδιών. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν ένα παιδί του αρέσουν τα μακαρόνια, που είναι ένα σύνηθες γεύμα, προτιμούν τα παιδιά, μπορούν κάλλιστα κάπου εκεί να υπάρχει και ψάρι με τη μορφή κροκέτας, με τη μορφή έτσι, κάποια πιο εύγευστης Παρασκευής, ή και ακόμα όσπρια, ή και φακές ή φασόλια, τα οποία τα παιδιά θα τα δοκιμάσουν. Πρέπει να σας πω ότι πιστεύω ότι σήμερα οι γονείς έχουμε κακομάθητα παιδιά. Δηλαδή θα γυρίσω στις συνθήκες της Ελλάδας της δεκαετίας του 60 ή 70, όπου θεωρώ ότι ήταν σπάνιες οι πιθανότητες ένα παιδί να μην καταναλώνει το γεύμα της οικογένειας, το οποίο ήταν μεμονωμένο και συγκεκριμένο. Σήμερα λοιπόν με την υπεραφωνία που υπάρχει στο τραπέζι, υπάρχει αυτό το φαινόμενο, τα παιδιά να επιλέγουν. Θεωρώ λοιπόν ότι οι γονείς θα πρέπει να επιμείνουν, την καλή έννοια βέβαια, όχι στον βαθμό υπερβολής, σε ένα παιδί το οποίο θα πρέπει να σας πω ότι αποδεδειγμένα διαμορφώνει τις συνήθειες της διατροφής του κατά την πορεία της ζωής του. Δηλαδή, αν ένα παιδί για παράδειγμα δεν του αρέσουν τα όσπρια, δεν σημαίνει ότι στα 10 ή στα 15 δεν θα καταναλώνει όσπρια. Μπορεί ενδεχομένως εκείνη τη στιγμή να του έχει δημιουργηθεί μια μικρή διατροφική αιμονή, η οποία όμως στη συνέχεια θα καταρριφθεί. Θα πρέπει να περιλαμβάνουν τρόφιμα από όλες τις ομάδες τροφίμων. Θα πρέπει δηλαδή να περιλαμβάνουν λακτοκομικά προϊόντα, φρούτα, λαχανικά, δημητριακά, τρόφιμα από την ομάδα κρέατος γενικότερα, δηλαδή κοτόπουλο, ψάρι και κόκκινο κρέας. Μέσα στην ημέρα όλες αυτές τις ομάδες. Όλες αυτές τις ομάδες μέσα στην ημέρα ακριβώς, και φυσικά τρόφιμα από την ομάδα λίπους με κύριους εκπροσώπους το ελαιόλαδο και τις ελιές. Η κατανάλωση λοιπόν μιας ποικιλίας τροφίμων εξασφαλίζει στο παιδί την πρόσληψη όλων των θρεπτικών συστατικών. Η βιταμίνη D είναι μια πάρα πολύ σημαντική βιταμίνη, στην οποία θα πρέπει να σας πω ότι τα παιδιά παρουσιάζουν ένα τεράστιο ποσοστό έλλειψης. Στη μελέτη Health Growth Study φάνηκε ότι ένα 88% των παιδιών εμφανίζουν έλλειψη ή ανεπάρκεια σε βιταμίνη D, τα οποία θα πρέπει να σας πω ότι φαίνεται ότι επηρεάζει προπόθεσμα την υγεία των παιδιών, κυρίως αποτρέποντας τον κίνδυνο από αυτοάνωσα νοσήματα, από αυτοάνωσες παθήσεις, στις οποίες φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα παρατηρείται τεράστια έξαρση και αύξηση. Τα γλυκά, η γλυκά γεύση είναι, θα έλεγα, απαραίτητη και πολύ περισσότερο επιθυμητή από όλα τα παιδιά. Δεν υπάρχει παιδί το οποίο να μην το αρέσουν τα γλυκά. Επομένως, θα πρέπει να υπάρχει μια ήπια ένταξη των γλυκών στο παιδικό διαιτολόγιο. Οι γονείς να αποφεύγουν να δημιουργούν στερήσεις, διότι φτάνοντας στην υπερβολή θα δημιουργηθεί μεγαλύτερη επιθυμία για κατανάλωση γλυκού. Και βέβαια το αποτέλεσμα θα είναι η δημιουργία διάφορων διατροφικών διαταραχών, οι οποίες βέβαια προσβάλλουν τα παιδιά στην εφηβεία και όχι τόσο στην παιδική ηλικία, όπως είναι η νευρική ανορεξία ή η βουλιμία, που έχουν τα αιτιά τους ακριβώς στην απαγόρευση ή στην, αν θέλετε, στην αποτροπή από την κατανάλωση συγκεκριμένων ομάδων τροφίμων, όπως είναι τα γλυκά. Δυστυχώς θα πρέπει να σας μεταφέρω τα συμπεράσματα της διδακτορικής μου διατριβής, τα οποία δημοσιευθήκαν το 2015 στο διεθνές περιοδικό European Journal of Nutrition, όπου πράγματι αποδεικνύουν ότι τα φαρινόπουλα είναι από τα πλέον παχύσαρκα παιδιά στην Ευρώπη, αλλά είναι ένα ποσοστό της τάξης του 33,4% στην έρευνά μας, η οποία, να σημειώσω ότι περιλάμβανε δείγμα 124.000 παιδιών σε όλη την Ελλάδα, ηλικίες 6 και 9 ετών. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι οι προστατευτικές συνήθειες διατροφής, τις οποίες εντοπίσαμε και συσχετίζονται αρνητικά με την εμφάνιση της κεντρικής παχυσαρκίας, είναι η κατανάλωση πρωινού γεύματος και η κατανάλωση ενδιάμεσων γευμάτων, μικρογευμάτων όπως λέμε. Είμαστε εδώ σήμερα εμείς, Θέμιδα, για να μας μιλήσεις, να μας δώσεις συμβουλές για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν οι μαμάδες να εντάξουν στη διατροφή των παιδιών όλες τις θρεπτικές κατηγορίες, επειδή έχεις ασχοληθεί εκτεταμένος με το θέμα αυτό, έχεις γράψει βιβλία μαγειρικής και έχεις προτείνει έτσι διάφορους έξυπνους τρόπους στους γονείς. Αρχικά να πούμε ότι τα πιο πολλά παιδιά έχουν θέματα με
κάποια τρόφιμα. Οπότε οι μαμάδες καλό θα είναι να ηρεμήσουν, να μην θεωρήσουν ότι είναι οι μοναδικές αυτές που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα, είναι σχεδόν όλες. Συνήθως βέβαια οι τροφές τις οποίες δεν τρώνε τόσο αγωγικών τα παιδιά ή δυσκολευόμαστε είναι τα λαχανικά, είναι λίγο τα φρούτα, είναι τα όσπρια. Αυτό το πρώτο το οποίο πρέπει να πω εγώ για να καταλάβουμε είναι ότι τα παιδιά μας βλέπουν ως πρότυπα, οπότε πρέπει αναγκαστικά και εμείς να τρώμε αυτά τα οποία θέλουμε να φάνε τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό, θα μου πεις, δεν είναι αυτονόητο. Εγώ το λέω γιατί είναι αρκετοί γονείς οι οποίοι θεωρούν ότι το παιδί από μόνο του θα φάει τη φακή, το ρεβίθι, τον μπρόκολο, όταν δεν τα τρώνε οι ίδιοι. Οπότε να ξεκινήσουμε από αυτό, να ξεκινήσουμε ότι πρέπει καθημερινά να έχουμε ένα τέτοιο είδους φαγητό στο τραπέζι μας, ασχέτως αν θα το φάει το παιδί, γιατί το παιδί το βλέπει μία, το βλέπει δύο, κάποια στιγμή θα το δοκιμάσει. Πρέπει επίσης να μας φύγει το άγχος, Σοφία, το άγχος του να φάει πολύ. Το παιδί όταν δεν τρώει ένα φαγητό ή δεν του αρέσει, είναι μεγάλη επιτυχία να φάει μία μπουκίτσα. Μην περιμένουμε ότι ξαφνικά το παιδί θα φάει ένα πιάτο κουνουπίδι. Σιγά σιγά σταδιακά, όταν του το έχουμε και το βλέπει, θα το δοκιμάσει μία, θα το δοκιμάσει δύο. Επίσης, καλό θα είναι όταν δίνουμε στα παιδιά τέτοιες τροφές, τις οποίες δεν τους πολύ αρέσουν, καλό θα είναι τα παιδιά να είναι πεινασμένα. Δηλαδή, μόλις έχουν έρθει από το σχολείο ή μόλις έχουν έρθει από το παιχνίδι που έχουν όρεξη, βγάζεις εσύ το μπροκολάκι σου, το καρότο, ίσως το ρεβίθι σε μορφή χούμους, σε μορφή spread. Στα παιδιά αρέσουν πολύ τα βουτήματα, αρέσουν πολύ να τσιμπολογάνε. Και ένας άλλος τρόπος που μπορείς να το επιτύχεις, το να δώσεις στα παιδιά διάφορα τέτοια φαγητά, είναι το να τους έχεις, αντί για ένα πιάτο, να τους έχεις ένα δισκάκι με μικρές θήκες και να τους έχεις λίγο από το ένα, λίγο από το άλλο, γιατί βλέπεις ότι τα παιδιά και στα πάρτι όταν πηγαίνουν δεν τους αρέσει που έχουν διάφορες επιλογές. Ναι, ναι. Όταν λοιπόν εσύ μέσα σε αυτό το πιατάκι έχεις κάτι το οποίο ξέρεις ότι αρέσει πάρα πολύ στο παιδί. Και αυτό είναι και κάτι άλλο σημαντικό. Όταν θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά κάτι που ξέρουμε ότι λίγο θα αντιδράσουν, τους το δίνουμε σε συνδυασμό με κάτι που ξέρουμε ότι τους αρέσει πάρα πολύ. Για πες μας ένα παραδείγματος χάρη. Ναι. Θέλεις να δώσεις ένα χι λαχανικό, θέλεις να δώσεις το όσπριο. Φτιάχνεις ένα μπέργκερ, στο οποίο μπέργκερ μέσα να πούμε ότι έχεις κρύψει λαχανικά. Το κρύψιμο των λαχανικών είναι κάτι πολύ σημαντικό και ο κιμάς είναι ένα τρόφιμο και ένα συστατικό το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ. Ακριβώς επειδή ο κιμάς έχει σκούρο χρώμα, μπορούμε μέσα να κρύψουμε όλων των ειδών τα λαχανικά. Και είναι πάρα πολύ απλό, όπως κάνουμε το μπιφτέκι το κανονικό. Τρίβουμε στο μπλέντερ ή στο μούλτι καρότο, κολοκύθι, μανιτάρι, μπρόκολο. Βάζουμε σε λίγη ποσότητα, όχι σε πολύ, δηλαδή δεν πρέπει να λιώσουμε πάρα πολύ τη γεύση. Φτιάχνουμε λοιπόν ένα πολύ θρεπτικό μπέργκερ που το παιδί δεν το καταλαβαίνει. Σου λέει, εγώ τρώω το μπέργκερ μου. Φτιάχνουμε δίπλα τις τηγανιτές πατάτες που όμως δεν τις έχουμε τηγανίσει. Τις έχουμε βάλει στο φούρνο, τηγανιτές κομμένες μικρές με λίγο λάδι από πάνω και τις έχουμε ψήσει. Δηλαδή, προσπαθούμε να συνδυάσουμε φαγητά τα οποία τους αρέσουν με φαγητά τα οποία ξέρουμε ότι δεν τους αρέσουν, αλλά με λίγο πιο εφάνταστους τρόπους. Παραδείγματος χάρη, αντίστοιχα το ρεβίθι ή φακί μπορεί να την κάνεις και φτεδάκι, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Κάτι άλλο το οποίο βοηθάει πάρα πολύ είναι να τα βάζεις να μαγειρεύουν μαζί σου. Είναι πολύ σπάνια το παιδί να μαγειρέψει κάτι και να μην δοκιμάσει αυτό που έφαγε. Για μένα ένα από τα φαγητά τα οποία είναι σίγουρη επιτυχία είναι η πίτσα. Φτιάχνεις ένα απλό ζυμάρι και έχεις στο τραπέζι όλων των ειδών τα toppings που μπορούν να βάλουν. Έχεις όλα τα λαχανικά, έχεις λίγο τυρί. Αυτό που εμείς επιθυμούμε να κάνουμε είναι κάποια στιγμή τα παιδιά τα λαχανικά, τα φρούτα, τα όσπρια, το ψάρι να τα φάνε ακριβώς όπως θέλουμε. Είτε βρασμένα, είτε στον ατμό, είτε ομάκ. Αυτό είναι αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε. Και με τα τρίκ που κάνουμε στην αρχή, προσπαθούμε να φτάσουμε σε αυτόν τον σκοπό. Επίσης, όποιες μαμάδες έχουν απορίες, μπορούν να μπουν και στο site μου το mamanose.gr και για να δουν συνταγές και για να με ρωτήσουν κατηδία πράγματα και στη σελίδα στο Facebook. Και εσύ θα δώσεις ρωτήσεις, την απάντηση. Και εγώ δίνω ναι, την απάντηση, ωραία, πραγματικά.
τουλάχιστον θα το δω πολλές φορές αυτό το βίντεο, έχω να σας πω. Το βρήκα πάρα πολύ χρήσιμο, πάρα πολύ to the point. Και νομίζω ότι μας λύνει λίγο τα χέρια στο πώς θα χειριστούμε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. Πολλά μυστικά και tips. Αυτό θα έλεγα. Ναι, ότι η Θέμης δίνει πολλά tips τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Μα είχα βρεθεί τις προάλλες και εγώ μαζί της και μου είχε, κάποια συνταγή μου είχε δώσει, θυμάμαι, για ένα κέικ που κρύβει μέσα παντζάρι. Το έφτιαξα λοιπόν και μια χαρά το φάγανε. Το έχουμε δοκιμάσει αυτό το κέικ. Και πώς πήγε. Ήταν καταπληκτικό, δεν αισθανόμασταν καθόλου την γεύση του παντζαριού. Και αυτό που μου έλεγε τώρα στο ακουστικό ο Νίκος Οσκαρής και έχει δίκιο, είναι ότι εμείς οι γονείς πολλές φορές, επειδή τα παιδιά μας πολύ εύκολα θα φάνε τσοκολάτες κτλ., προκειμένου να μην μείνουν νηστικά, αν δεν φάνε το φαγητό που θα έχουμε ετοιμάσει, θα τους δώσουμε και μια σοκολατίτσα, κάτι. Το παιδί βέβαια, όσο του δίνεις αυτά που δεν πρέπει, τόσο δεν θα φάει αυτά που πρέπει, τόσο θα σε χειρίζεται. Ναι. Επομένως, πρέπει τα ντουλάπια να διάσουν από αυτά που δεν πρέπει, να μην μπαίνουν στο σπίτι, να μην έχουμε το ντουλάπι με τα γλυκίσματα. Αυτή είναι συμβουλή δική μου και του Νίκου του Σκαρή, που δεν έχει παιδιά, αλλά μια χαρά μας τα λέει και εκείνος. Δεν πρέπει να μπαίνουμε στον πειρασμό να έχουμε μέσα στα ντουλάπια μας πράγματα που ξέρουμε ότι μόνο κακό θα τους κάνουν. Έτσι, γιατί αν είναι και λίγο λιχούδικο το παιδάκι, όπως είναι εμένα ο γιος μου μικρός, στο μυαλό του είναι συνέχεια αυτό. Πότε θα ανοίξω το ψυγείο να πάρω μια λιχουδιά, ένα γλυκό. Δηλαδή, κολλάει το μυαλό σε αυτό. Βέβαια. Άλλοι γονείς, αυτό που κάνουν είναι να μην έχουν τίποτα μέσα στο σπίτι και το παιδί να έχει συνδέσει π.χ. το γλυκό ή την λιχουδιά με την έξοδο μία ή άντε δύο το πολύ φορές την εβδομάδα. Ακόμη καλύτερα. Και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά και το κόλπο του να κρύβουμε φυσικά τα φαγητά μέσα σε άλλες τροφές, αυτό είναι μαγικό. Αυτό είναι βέβαια εξαιρετικό. Για κάτι τα πρώτα χρόνια τέλος πάντων που το παιδί βλέπει πράσινα και για κάποιο λόγο ανάβει κόκκινο φανάρι, stop, ενώ βλέπει το πράσινο στο πιάτο του. Είναι τα παιδιά με το φαγητό, μας έχουν ταλαιπωρήσει και μας ταλαιπωρούν, όμως νομίζω ότι λίγο εμείς να είμαστε πιο έξυπνοι και σε εγρήγορση και να μην δεχόμαστε να μας χειρίζονται, θα τα καταφέρουμε. Έτσι, γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να σκεφτόμαστε αυτό, ότι συμβάλλουμε στην καλή τους υγεία. Ναι. Επομένως, αν σκεφτόμαστε αυτό, θα κάνουμε τα πάντα. Και η υγεία χτίζεται από τα πρώτα χρόνια. Εννοείται. Και να μην παρασυρώμαστε από αυτά που μας ζητάνε. Καλή ώρα, ξέρω για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Να σας ευχαριστήσω για το πολύ πραγματικά ωραίο συγκεκριμένο ρεπορτάζ και για την έρευνα που πραγματοποιήσατε μέσω της σελίδας του InfoKids. Και θέλω πριν περάσω στους επόμενους καλεσμένους μου να συζητήσουμε και κάτι άλλο μαζί και να δούμε και ένα πολύ ωραίο βίντεο που ετοιμάσατε. Πρόσφατα βρέθηκα στον Ιαννό μαζί σας και είχα την χαρά και την τιμή να συντονίσω την σχετική εκδήλωση για να μιλήσουμε για την παιδική σεξουαλική κακοποίηση. Ένα θέμα φωτιά, ένα θέμα δυστυχώς ταμπού σε πολλές περιπτώσεις, κακώς ταμπού, γιατί ό,τι αφορά τα παιδιά μας δεν πρέπει να είναι ταμπού, όπου είχαμε τη χαρά να ακούσουμε τις απόψεις του κυρίου Ασκητή, της κυρίας Κυριακοπούλου, που είναι επίσης ψυχολόγος. Η αφορμή ήταν ένα πολύ ωραίο παιδικό παραμύθι, η Ειρήνα η Αστερίνα της Ελένης της Δασκαλάκη. Και είχαμε και δρόμενο θεατρικό, έτσι δεν είναι, από την Έρινη Πόλη. Ήταν πραγματικά μια εκδήλωση που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, πρέπει να σας πω εγώ, από ό,τι άκουσα από φίλους και μητέρες που βρέθηκαν εκεί, αλλά και μετά, μια και είναι πρόσφατη εκδήλωση, όπως επικοινωνήθηκε και από τα μέσα, μόνο θετικά σχόλια πέσπασε και ήθελα και να σας συγχαρώ και από εδώ. Να δούμε το βίντεο που ετοιμάσατε και μετά να μας πείτε και σε δύο λόγια. Χρυσαυγή, που ήσουν μαζί μας και συντόνισες όλη αυτή την εκδήλωση. Και πραγματικά ήταν πολύ ωφέλιμο για τους γονείς, καθώς και οι ειδικοί και ο κύριος Ασκητής είπε πάρα πολλά πράγματα, πολύ σημαντικά και βέβαια μας τόνισε, όταν εμείς είπαμε, μα γιατί συμβαίνουν τόσα περιστατικά τον τελευταίο καιρό, απλώς είπε ότι πάντα συνέβαιναν, απλώς τώρα έρχονται στο φως της δημοσιότητας όλα αυτά. Αυτό είναι καλό βέβαια, το ότι φτάνουν στο φως της δημοσιότητας. Και δεν είναι το φαινόμενο του παγόβουνου που λέμε ότι άλλος αριθμός αυτός που φαίνεται και άλλος είναι ο κρυφός ο αριθμός που είναι πολύ μεγαλύτερος. Διότι αυτό είναι ένα πρώτο θετικό μήνυμα ότι αφού δημοσιεύονται σημαίνει και ότι είμαστε σε καλό δρόμο στο να ενημερωθούμε και να προλάβουμε πολλά περιστατικά. Να λάβουμε προφυλάξεις βέβαια. Εμείς ως γονείς. Mm-hmm. Να δούμε το βίντεο που ετοιμάσατε από την εκδήλωση και να επιστρέψουμε εδώ στο στούντιο. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική εκδήλωση του infokids.gr για τη σεξουαλική παρενόχληση των παιδιών. Ένα θέμα πιο επίκαιρο από ποτέ, καθώς ολοένα αυξάνονται τα κρούσματα παιδόφιλων που συνταράσσουν την ελληνική κοινωνία.
Οι ειδικοί που συμμετείχαν στη συζήτηση εστίασαν στην επαγρύπνηση των γονέων ως πρωταρχικό μέσο για την προστασία των παιδιών τους από τους επίδοξους θήτες. Όμως τελικά είναι επαρκώς ενημερωμένοι ώστε να αναλάβουν δράση? Η απάντηση δεν είναι μία λέξη ναι ή όχι. Η απάντηση είναι ένα νόημα ζωής που οι γονείς πρέπει να έχουν. Όσο μορφώνονται και καταλαβαίνουν ότι τα παιδιά τους θέλουν κοντά τους πρωταγωνιστές, χωρίς το φόβο, τον τρόμο και την αγωνία ότι ο παιδόφιλος περιμένει στη γωνία, τόσο το κλίμα της ορίμας του παιδιού μας θα είναι πιο θετικό. Ένα παιδί που μεγαλώνει μαζί μας, μέσα από εμάς θέλει την αλήθεια. Η αλήθεια είναι η γνώση. Και η γνώση είναι η σεξουαλική αγωγή που το παιδί μπορεί να πάρει, ο γονιός που πρέπει να έχει εφόδια να διαχειριστεί ερωτήματά του και αγωνίες του, και φυσικά η γεφύρωση της ανάπτυξης που το παιδί ζητάει καταρχήν μέσα από το σπίτι του. Άρα το μήνυμα είναι ένα. Γονιά, είσαι εδώ? Ακούς το παιδί σου? Ξέρεις? Εάν ναι, προχώρα. Εάν δεν ξέρεις, μάθε. Και σήμερα οι πηγές είναι πολλές. Και εμείς ως ειδικοί, και τα βιβλία που κυκλοφορούν και η ανάγκη, η γνώση να είναι πιο οργανωμένη, κάνει το γονιό σημαντικό, δυνατό και ανοιχτό. Το ζήτημα της σεξουαλικής παρενόχλησης προσέγγισαν με το δικό τους τρόπο ο Αντώνης Μπέρτος από την Αέρινη Πόλη και η θεατρολόγος Μιράντα Βατικιώτη, οι οποίοι δραματοποίησαν το παραμύθι της Ρίνας της Αστερίνας, μια ιστορία για μικρούς και μεγάλους που βοηθά τους γονείς να μιλήσουν για το δύσκολο αυτό θέμα στα παιδιά τους. Η δημοσιογράφος και συγγραφέας Ελένη Δασκαλάκη εξηγεί γιατί θέλησε να γράψει ένα παιδικό παραμύθι με θέμα τη σεξουαλική παρενόχληση. Όλα τα παραμύθια που έχω γράψει ξεκίνησαν με αφορμή προσωπικά μου βιώματα. Όχι ότι έχω παρενοχληθεί ή κάτι τέτοιο ποτέ, αλλά πώς σαν μητέρα θα πω κάποια πράγματα στα παιδιά μου. Και κατ' επέκταση πώς άλλοι γονείς θα πούνε πράγματα στα παιδιά τους. Νομίζω ότι το παραμύθι είναι ο πιο εύκολος τρόπος. Μας δίνει τις αφορμές για να ανοίξουμε θέμα συζήτησης και υπάρχει πάντα εκεί στη βιβλιοθήκη του παιδιού, οπότε μπορούμε κάποιες φορές να επανερχόμαστε, ειδικά όταν είναι τέτοια θέματα τα οποία μας απασχολούν πάρα πολύ τους γονείς και είμαστε συνέχεια σε ένα είδος άμυνας μήπως συμβαίνει κάτι στο παιδί μας ανά πάσα στιγμή, και γίνεται πάλι μια αφορμή για συζήτηση, γιατί αυτά τα παραμύθια λειτουργούν σε πολλά επίπεδα ηλικιακά συνήθως. Ναι, με το μικρό το παιδί καταλαβαίνει άλλο, ένα παιδί 6-7 χρονών θα το πάρει αλλιώς, ένα πιο μεγάλο ακόμα θα το ξεφυλίσει μόνο του, καταλαβαίνει άλλα πράγματα. Και είναι η αφορμή για να ανοιχτεί μία συζήτηση. Γεια σου Ρίνα, πώς από εδώ? Η μαμά με έστειλε να ζητήσω από την κυρία Χινού μερικά μαργαριταράκια για κέικ, έχετε? Α, η κυρία Χινού λείπει, έχει πάει σε μία επίσκεψη. Αλλά έλα, πάμε στην κουζίνα να ψάξουμε μαζί. Ρίνα, μήπως κάποιος έκανε να νιώσεις άσχημα, είπε μαλακά η μαμά. Η Ρίνα δεν μίλησε. Ξέρεις, σε μένα μπορείς να τα λες όλα. Αν κάτι σε έχει στεναχωρήσει, μπορείς να μου το πεις. Και ξέρεις, από τις μαμάδες δεν κρατάμε κανένα μυστικό. Θέλουμε να μας πείτε πώς μέσα από την τέχνη, το θεατρικό παιχνίδι, τα παραμύθια, μπορούμε να μεταφέρουμε μηνύματα στους γονείς αλλά και στα παιδιά. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλη η δουλειά της Αέρινης Πόλης περιστρέφεται στο πώς μέσα από το πρόγραμμα της επικοινωνίας δίχως βία στα σχολεία θα μπορέσουμε να μάθουμε στα παιδιά μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, την τέχνη και τα ψυχολογικά παιχνίδια θέματα που αφορούν την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών, των δασκάλων, παιδιών και γονέων. Οπότε πόσο μάλλον για ένα τόσο δύσκολο θέμα όπως μια πιθανή σεξουαλική παρενόχληση. Γενικά ο τομέας του σεξ είναι ταμπού, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα από την επικοινωνία, μέσα από το παιχνίδι, μέσα από ένα παραμύθι της Ελένης Δασκαλάκη να μπορέσουμε να το πλαισιώσουμε ώστε τα παιδιά να, και γονείς να μπορέσουν να διαδράσουν μέσα από αυτό με ασφάλεια. Χαίρομαι ιδιαιτέρως για τη συνεργασία μου με τον Αντώνη, που η κύρια ιδιότητά του είναι εκείνη του ψυχολόγου, και μπορούμε μαζί να προσεγγίσουμε ζητήματα, όπως είπε, μέσω του θεάτρου, με εμβάθυνση σε ψυχολογικά ζητήματα, καθώς το θέατρο είναι ένα εργαλείο που είναι πολύ λειτουργικός και πολύ βιωματικός ο τρόπος που αγγίζει τα θέματα. Με μεγάλη χαρά δέχτηκα την πρόταση του InfoKids να συντονίσω τη συγκεκριμένη εκδήλωση, από την οποία το είπα και πριν και θα το πω και ξανά. Αισθάνομαι ότι φεύγουμε καλύτεροι γονείς, ότι φεύγουμε σοφότεροι άνθρωποι και καλύτεροι ακόμα άνθρωποι. Δεν υπάρχουν θέματα ταμπού. Όταν υπάρχει ένα θέμα τόσο σοβαρό όσο η παιδική σεξουαλική κακοποίηση, δεν έχουμε παρά να ενημερωνόμαστε, να μιλάμε με τα παιδιά μας και διαρκώς να τα παρατηρούμε. Γιατί καλύτερα από τη μητέρα δεν ξέρει κανείς τα παιδιά. Τα παιδιά της. Επομένως,
Ένας πολύ σημαντικός τρόπος πρόληψης, κατ' εμέ τουλάχιστον, είναι το να παρατηρείς πολύ καλά τα παιδιά σου και να τους μιλάς, να τους μιλάς, να τους μιλάς. Μάλιστα. Πολύ ωραία εκδήλωση, πολλά συγχαρητήρια από εμάς εδώ. Και η σάλα, με υγεία πρώτα απ' όλα, και η σάλα καλά. Να κάνουμε και άλλα ωραία πράγματα. Ακριβώς, ετοιμάζουμε κάποια πράγματα. Ετοιμάζουμε, δεν θα σας πούμε. Δείξουμε. Ετοιμάζουμε μέσα στον Ιούνιο, θα έχουμε πάντως πολλά να κάνουμε μαζί εδώ με το InfoKids και να σας παρουσιάσουμε. Τις ευχαριστίες μου που ήσασταν κοντά μας και σήμερα και όσα παρουσιάσαμε νομίζω ήταν χρήσιμα. Βοηθήσαμε μανούλες και μπαμπάδες να γίνουν καλύτεροι μέσα από αυτά που τους δείξαμε. Και εμείς θα πάρουμε την ανάσα μας στον κήπο του The Mandarin, όπου μικροί και μεγάλοι διασκεδάζουμε, οργανώνουμε τα παιδικά μας πάρτι, τις κοινωνικές μας εκδηλώσεις, τρώμε τα καλύτερα, πίνουμε τα καλύτερα και φυσικά απασχολούνται τα παιδιά μας από τους καλύτερους παιδαγωγούς, απασχολούνται δημιουργικά και εμείς έχουμε λίγο χρόνο και τον εαυτό μας να πάρουμε τις απαραίτητες ανάσες μας στην πλατεία της πολιτείας. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ωραίο μας βίντεο και επιστρέφουμε με το επόμενο μας θέμα που σας ενδιαφέρει, πιστέψτε με. Καλοκαίρι λοιπόν έρχεται. Ήρθε, τι έρχεται. Όλοι έχετε κάνει τα πρώτα σας μπάνια. Λογικά, μόνο εγώ δεν έχω καταφέρει ακόμα να πλατσουρίσω, αλλά πού θα πάει, θα τα καταφέρω. Και ένα θέμα που σίγουρα μας απασχολεί είναι το πώς οι διακοπές μας και η επαφή των παιδιών μας με τη θάλασσα θα γίνει με τρόπο ασφαλή, αλλά και με τρόπο που θα διασκεδάζει τα παιδιά μας. Πώς θα καταφέρουμε να τα μάθουμε να κολυμπάνε σιγά-σιγά εμείς που είμαστε μητέρες ή μπαμπάδες μικρότερων παιδιών. Έχουμε πολλές απορίες. Και για τα μωρά μας που είναι ακόμα πιο μικρά, η επαφή με τη θάλασσα, πώς είναι καλύτερα να πάμε στην πισίνα. Και για τα πιο μεγάλα μας ίσως, που πολύ συχνά φεύγουν και τα ψάχνουμε μέσα στις θάλασσες και αγχωνόμαστε για την υγεία τους. Έχουμε κοντά μας τον Κωνσταντίνο Βάγιο, ο οποίος είναι εκπαιδευτής κολύμβησης στο Aqualife, στην Άνοιξη. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνε. Καλώς σας βρήκα. Σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Να μοιραστείς μαζί μας τις γνώσεις σου και την εμπειρία σου πάνω σε αυτό το θέμα. Το οποίο νομίζω είναι επίκαιρο από εδώ και μπρος σταθερά. Είναι επίκαιρο και θα ήθελα, αν μου επιτρέπεις, να ξεκινήσω με κάτι δυσάρεστο. Να σας δώσω δύο αριθμούς για να σας δείξω λίγο, για να δούμε όλοι μάλλον, την επικινδυνότητα που υπάρχει στο νερό. Ο πνιγμός στην Ελλάδα είναι η δεύτερη αιτία παιδικού θανάτου. Πρώτα είναι τα τροχαία και μετά είναι ο πνιγμός. Αυτό είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό, θάλασσα παντού, πισίνες παντού. Μας λείπει η παιδεία. Μας λείπει η γνώση, η ενημέρωση. Ακριβώς. Όπως και για τους ενήλικες, να ξέρετε ότι η Ελλάδα είναι δεύτερη χώρα στον κόσμο, αναλογικά πάντα με τον πληθυσμό, σε πνιγμούς. Έχουμε 300 πνιγμούς το χρόνο στον κόσμο. Πρώτη είναι η Κίνα και μετά είναι η Ελλάδα. Η αριθμή αυτή πραγματικά είναι σοκαριστική. Σοκάρουν. Εγώ, να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα ότι θα μου έλεγες αυτά τα νούμερα. Κάνεις καλά όμως που μου τα λες. Κάνεις καλά που τα λες για να τα ακούσουν οι γονείς που μας παρακολουθούν και να πάρουν στα σοβαρά την κουβέντα μας. Διότι το να λέμε ότι
Εντάξει, μωρέ, δεν θα συμβεί σε μένα, δεν θα συμβεί στο παιδί μου. Είναι ένας μύθος. Μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή ακόμα και σε παιδιά που ξέρουν να κολυμπούν. Πολύ σωστά. Και αυτό μπορεί να συμβεί επειδή π.χ. μπορεί να έχει φάει το παιδί λίγο πριν βουτήξει, ότι μπορεί να πάθει μια κράμπα ή κάτι μέσα στο νερό και εμείς να μην το προσέξουμε. Μπορεί να πέσει σε ρεύματα, οτιδήποτε. Αλλά εμείς αυτό που θέλω να πούμε σε πρώτη φάση, Κωνσταντίνε, και να ξεκινήσουμε έτσι την κουβέντα μας, είναι ακριβώς το τι πρέπει να κάνουν οι γονείς για να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Πώς πρέπει να τα ενημερώσουν, τι πρέπει να προσέξουν τους καλοκαιρινούς μήνες στη θάλασσα καταρχήν, αλλά και στις πισίνες, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών. Νομίζω το είπες πριν. Πρώτα απ' όλα να εκπαιδευτούν οι ίδιοι γονείς. Mm-hmm. Να διαβάσουν 2-3 βασικά πράγματα και σε πρώτη φάση, σε δεύτερη φάση, αν μπορέσουν να καταφέρουν να πάνε τα παιδιά στην πισίνα, για να μπορέσουμε να τα βάλουμε σε ένα σωστό ρυθμό, να μάθουν να κινούνται μέσα στο νερό. Άρα το πρώτο είναι να μάθουν τα παιδιά μας να κολυμπούν. Όταν λέμε να κολυμπούν, όχι να κολυμπούν σωστά. Το πρώτο είναι να εξοικειωθούν με το νερό και να γνωρίσουν τις ικανότητες και τις δυνατότητες που έχουν μέσα στο νερό. Ότι δεν μπορούμε τα πάντα. Ακριβώς. Είμαστε άνθρωποι και το νερό πολλές φορές, η δύναμη του υγρού στοιχείου είναι πολύ ανώτερη της δικής μας. Σωστά. Ένα παιδάκι 5 χρονών που έχει κάνει κολυμπητήριο ένα χρόνο, δεν θα σου πω περισσότερο χρονικό διάστημα, ξέρει και νιώθει ότι μπορώ να κάνω μέχρι αυτό το σημείο. Από εκεί και πέρα πρέπει να προσέχω. Άρα πρέπει να συνειδητοποιήσει το παιδί τα όρια του. Ακριβώς. Μέσα στο νερό, και αυτό θα το καταφέρει έχοντας φυσικά κάνει κάποια μαθήματα και όντας εξοικειωμένο με το νερό. Αν το παιδί μας για οποιοδήποτε λόγο στις πιο μικρές ηλικίες έχει κάποιο φόβο για τη θάλασσα ή βλέπει το νερό και φοβάται, αυτό πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε να το ξεπεράσει? Διότι σίγουρα δεν θέλουμε να μεγαλώσουμε ενήλικες που θα φοβούνται να βουτήξουν το πόδι του στο νερό. Είναι κρίμα σε μια τέτοια χώρα. Σίγουρα. Είναι πολλά τα περιστατικά αυτά για διάφορους λόγους. Συμβαίνει ένα παιδάκι να φοβάται, να αρνείται να μπει στο νερό. Θέλει υπομονή και επιμονή. Πρέπει σιγά σιγά μέσα από το παιχνίδι να καταφέρουμε να βάλουμε το παιδάκι μέσα στο νερό μέχρι εκεί που θέλει το ίδιο. Δεν το πιέζουμε. Δεν πρέπει να το πιέσουμε. Η μέθοδος ότι το πετάμε από τη βάρκα στα 50 μέτρα για να κολυμπήσει είναι αρχαιωμένη τουλάχιστον. Ακριβώς. Μεσαιωνική και πολλά άλλα. Ακριβώς. Ναι. Πρέπει το παιδάκι να αγαπήσει το νερό. Είναι ένα καινούριο περιβάλλον, σε ένα παιδάκι 2-3 ετών και πάνω, είναι καινούριο το περιβάλλον του υγρού στοιχείου. Και άλλα παιδάκια αυτόρμητα το θέλουν πολύ. Ακριβώς. Άλλα είναι πιο συγκρατημένα και άλλα μπορεί να είναι και φοβισμένα. Σωστά. Θέλει λοιπόν διαχείριση και να πάμε με τα νερά του παιδιού μας. Ακριβώς. Τώρα σε αυτές τις ηλικίες, τις πιο μικρές, τι είναι καλύτερο, δηλαδή στα διχρόνα, τα τριχρόνα, εκεί που πάνε λίγο να μάθουν μόνα τους, τι είναι καλύτερο να χρησιμοποιούμε στη θάλασσα, τα μπρατσάκια, τη σανίδα, τα τουβλάκια? Γιατί τα βοηθάμε και εμείς φυσικά τον πρώτο καιρό. Είναι πιο ασφαλές. Το καλύτερο είναι ο γονιός να είναι δίπλα του. Πάντα. Αφενός. Το λέω γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που βάζουν το σωσίβιο και μετά πάμε για ηλιοθεραπεία η μαμά, ο μπαμπάς. Απαγορεύεται. Μέχρι ποια ηλικία απαγορεύεται να το κάνουμε αυτό? Μέχρι 8-9 ετών. Μέχρι 8 ετών τα παιδιά είναι περίεργα. Θέλουν να εξερευνήσουν. Οπότε δεν ξέρεις ποτέ τι θα συμβεί, τι θα κάνουν, ποια θα είναι η αντίδρασή τους. Τα μπρατσάκια σε πρώτη φάση μας βοηθάνε εμάς τους γονείς να είμαστε πιο άνετοι και πιο ξεκούραστοι. Ναι. Από την άλλη, δεν μας βοηθάνε στην εκμάθηση της κολύμβησης. Ως ένα σημείο, ίσως να μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να νιώσει λίγο το παιδάκι, να παίξει με το νερό και να αγαπήσει το νερό. Άρα για πιο μικρά-μικρά μωράκια. Για μικρά-μικρά παιδάκια. Γιατί έχουν δεσμευμένα τα χέρια τους όταν φοράνε μπρατσάκια, σωστά. Έτσι. Και η άνοση που προσφέρουν τα μπρατσάκια δεν αναγκάζουν το παιδί να κολυμπήσει. Ακριβώς. Mm-hmm. Γι' αυτό και εμείς στο baby swim που ξεκινάμε από 6 μηνών, δεν χρησιμοποιούμε ποτέ μπρατσάκια. Η βοήθεια όσον αφορά την επίπλευση την προσφέρει ο γονιός. Κρατώντας το παιδάκι. Και το παιδί μπορεί ακριβώς να κινεί χέρια. Και σιγά σιγά φοράμε κάποιες ειδικές ζωνούλες, οι οποίες είναι βοηθητικά μέσα εκμάθησης κολύμβησης. Δεν λειτουργούν ως σωσίβιο. Να το ακριβώς πούμε αυτό, να το διευκρινίσουμε στους γονείς. Όταν θα πάρετε τα λεγόμενα τουβλάκια, δεν είναι μπρατσάκια. Δεν υποκαθιστούν ούτε τα μπρατσάκια ούτε το σωσίβιο. Ακριβώς. Γι' αυτό πρέπει να είστε δίπλα. Προσοχή. Όταν έχει τουβλάκια το παιδί. Αυτό μας λες, Κωνσταντίνη, να υποθέσω για να το υπάρχουν κάνουμε. Υπάρχουν σανίδες, υπάρχουν μακαρόνια που μακαρόνια υπάρχουν επίσης παντού πλέον. Αλλά αυτά είναι βοηθήματα εκμάθησης. Είναι βοηθήματα εκμάθησης, αλλά μπορούν να προσφέρουν και παιχνίδι. Οπότε ναι, είναι σημαντική αλλά η χρήση. Όχι προστασία από πνιγμό. Σε καμία περίπτωση. Μην τα μπερδεύετε. Σε καμία λοιπόν περίπτωση. Mm-hmm. Προστασία στο νερό, σε παιδάκια τα οποία δεν είναι 100% σίγουρο ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μια δύσκολη στιγμή, είναι μόνο ο γονιός. Μόνο ο ενήλικας που είναι δίπλα στο παιδί και πρέπει να είναι πάντα δίπλα. Έχουν αναφερθεί δυστυχώς ατυχήματα
και σοβαρές περιπτώσεις, στους 20 πόντους νερό. Mm-hmm. Ένα άλλο θέλω να σε ρωτήσω είναι, επειδή το καλοκαίρι πολλές φορές εμείς δεν ξέρουμε απόλυτα τον κανόνα, αν υπάρχει κανόνας, τι πρέπει να τρώμε πριν το κολύμπι, για τα παιδάκια μας μιλάμε πάντα, και πόσες ώρες πριν πρέπει να έχει φάει ένα παιδάκι? Αυτό που γράφει η βιβλιογραφία είναι για 3 ώρες πριν. Οτιδήποτε και να έχει φάει, οτιδήποτε από μία μπανάνα μέχρι ένα πίρετ. Η διαδικασία της πέψης και του να χωνέψει το παιδάκι είναι η ίδια. Σε σίγουρα αυτό επιβαρύνεται περισσότερο με μεγαλύτερη ποσότητα, ναι, φαγητού. Εννοείται. Άρα πρέπει αυτό να περιμένουμε ακόμα πέραν των 3 ώρων. Όχι, ή 3 ώρες. Οι 3 ώρες είναι σε ένα κανονικό γεύμα. Αν πρόκειται για απλά ένα φρούτο, πάλι περιμένουμε 3 ώρες. Όχι, θα μπορεί να είναι λιγότερο σίγουρα το χρονικό διάστημα, αλλά και πάλι θέλει προσοχή. Γιατί δεν είναι μόνο η πέψη, η ποσότητα του φαγητού, είναι και η θερμοκρασία του νερού παίζει ρόλο. Η κίνηση κρύο που θα κάνει το παιδάκι, σωστά, που θα κάνει μέσα στο νερό, παίζει και αυτό το ρόλο του. Οπότε πάντα υπάρχει ο κίνδυνος. Πάντα. Ένα άλλο ερώτημα τώρα που αφορά και τα πιο μικρά παιδάκια, ακόμα και τα μωράκια. Το να βάζουν το κεφάλι τους κάποτε από το νερό είναι μια συνήθεια που πολλά παιδιά την έχουν. Τους αρέσει. Ακόμα και βλέπουμε και στα μικρά-μικρά, πολλές φορές τα βλέπουμε να τα βουτάτε και να μένουν και δευτερόλεπτα κάτω από το νερό. Τι κάνουμε λοιπόν με τις βουτιές και την υπόγεια κολύμβηση? Καταρχήν να πω ότι τα παιδάκια μέχρι 12 μηνών η κολύμβηση είναι αντανακλαστική. Ναι. Οπότε θα δούμε ένα παιδάκι 6 μηνών να μπορεί να κρατήσει την αναπνοή του και σε κάποιες ιδανικές συνθήκες να μπορεί και να επιπλέψει σε ύπτια θέση. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα η βουτιά, το παιδάκι που κάνει τις βουτιές σημαίνει ότι είναι εξοικειωμένο με το νερό. Δεν είναι απαραίτητα κακό. Ένα παιδάκι το οποίο έχουμε πολλές περιπτώσεις στα κολυμητήρια. Από το γιος μου. Τα οποία είναι συνέχεια με το κεφάλι, ναι, μέσα, φωνάζουν οι γυμναστές, ναι, οι προπονητές απ' έξω, κάνει αυτή την άσκηση, το παιδάκι. Ναι, ναι, το δικό του. Είναι η εξοικείωση, η άνεση που νιώθουμε στο νερό. Δεν πρέπει να την κόψουμε. Ναι, γιατί μπορούμε να τον φοβήσουμε ή να του δημιουργήσουμε μια αποστροφή αντί να φύγει. Σε αυτές τις ηλικίες θέλουμε παιχνίδι. Ναι. Θέλουμε ό,τι μάθει το παιδί να το μάθει μέσα από το παιχνίδι, να περνάει καλά. Είναι πολύ σημαντικό να περνάει καλά μέσα στο νερό. Και στις πιο μεγάλες. Δυστυχώς η κολύμβηση σαν άθλημα, σαν σπορ, ναι, είναι μονότονο. Ξέρετε, επειδή είναι και καλοκαιρινό κατά κάποιο τρόπο άθλημα και το καλοκαίρι το έχουμε συνδέσει με ανεμελιά, με διακοπές κτλ. Ναι, έχεις δίκιο, Κωνσταντίνο, ότι δεν πρέπει κι εμείς να πιέσουμε και τα παιδιά μας να το δουν και διαφορετικά το κολύμπι. Άλλο για τους μικρούς πρωταθλητές μας που κάποια παιδιά έχουν την έφεση, έχουν βλέπουν. Εκεί θα μπει σε άλλη διαδικασία, ναι, σίγουρα. Θέλω να μου πεις και κάτι άλλο. Τι λέμε στα παιδιά μας, τι συμβουλές τους δίνουμε? Γιατί σίγουρα και αυτό νομίζω παίζει σημαντικό ρόλο, το πώς θα τα διδάξουμε. 10 πράγματα, 5 πράγματα που πρέπει να τους λέμε και να τα επαναλαμβάνουμε και να τα θυμούνται και θα τα προφυλάξουν από δυσάρεστα. Σίγουρα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, κάναμε ένα πρόγραμμα το Ασφάλεια στο Νερό. Μάλιστα. Το οποίο απευθυνόταν σε παιδάκια από δημοτικού, mm-hmm, από πρώτη δημοτικού έως έκτη. Κάνοντας το λοιπόν είδαμε στην πορεία ότι παιδάκια 12 ετών, 11-12 ετών, μεγάλα παιδιά, δεν ξέρανε τα βασικά. Τα οποία ποια είναι? Τα βασικά είναι σίγουρα η πρώτη ερώτηση που μου έκανε για το φαγητό. Κάναμε μία ερώτηση σε έκτη δημοτικού, πόσες ώρες πριν θα πρέπει να έχει φάει ένα παιδάκι. Και κανείς δεν ήξερε. Και ήταν ένα στα 6-7 παιδιά το οποίο ήξερε το τρίωρο. Ναι. Σίγουρα το πόση ώρα πριν τις 3 ώρες πρέπει να τις τηρούμε. Θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε το παιδάκι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να εκπαιδευτούμε εμείς για να εκπαιδεύσουμε το παιδάκι. Mm-hmm. Το τονίζω αυτό, mm-hmm, γιατί τα περισσότερα ατυχήματα είναι από λάθος των γονιών και εκεί έχουμε τα προβλήματα. Θα πρέπει, για παράδειγμα, ένας που πάει σε μια καινούργια παραλία, σε ένα νησί για διακοπές, θα πρέπει να ελέγξει λίγο ο γονιός τη θάλασσα, την παραλία. Mm-hmm. Υπάρχει έχει ναυαγοσώστης. Βέβαια. Η θάλασσα είναι βαθιά. Είναι ρηχά, έχει βράχια, έχει άμμο. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στην παραλία, να βάλουμε το αντιλιακό σημαντικό πολύ. Η προστασία από τον ήλιο, βέβαια. Το άλλο μεγάλο λάθος, και το ανέφερα, είναι ότι βάζουμε αντιλιακό στο παιδάκι, στην παραλία και κατευθείαν πάει στην πισίνα. Ενώ πρέπει θάλασσα να μεσολαβήσει μισή ώρα ή παραπάνω. Πρέπει μισή ώρα πριν, τουλάχιστον πριν. Και αν μπει στο νερό και ξαναβγεί, καλό είναι να επαναλάβουμε το αντιλιακό. Ο ναυαγωσός είναι πολύ σημαντικός. Υπάρχουν μεγάλοι ενήλικες οι οποίοι δεν ξέρουν τι κάνει αυτός ο άνθρωπος εκεί. Δεν ξέρουν ότι μπορεί να προσφέρει πρώτες βοήθειες.
Που καλό είναι να τις μάθουμε και εμείς ενδεχομένως, να πάμε σε κάποια σεμινάρια τέτοια. Σωστό. Ως γονείς μικρών παιδιών. Δεν έχουν όλες οι θάλασσες και όλες οι πισίνες να βάλουν. Ακριβώς. Δυστυχώς. Και κάτι άλλο που θα πω κι εγώ που, από τη δική μου εμπειρία, ότι είναι καλό να διδάξουμε και στα παιδιά μας και να τα προτρέψουμε να μην απομακρύνονται, να μην βρίσκονται εκτός του οπτικού μας πεδίου. Γιατί και το ότι τα βλέπουμε είναι μεγάλη υπόθεση. Μπορεί να είμαστε στην παραλία και να είναι μέσα στη θάλασσα, αλλά μπορεί να κρυφτεί πίσω από κάποια βράχια και μπορεί να συμβεί οτιδήποτε ανά πάσα στιγμή. Σωστό. Και αν δεν το βλέπουμε, είναι και δύσκολο και να προλάβουμε και κάποιο κακό. Ένα περιστατικό, έτσι ήμουνα πριν κάποια χρόνια ως ναυαγωσώσεις, εργαζόμουν σε ένα ξενοδοχείο, σε παραλία. Το νούμερο ένα περιστατικό, σε συχνότητα, ήταν να ψάχνω με το παιδάκι στο χέρι, να ψάχνω τον μπαμπά και τη μαμά. Ναι. Είναι, γι' αυτό σου το τονίζω λίγο, ότι το όλο πρόβλημα ξεκινάει από τους γονείς. Πρέπει να εκπαιδευτούν, πρέπει να μάθουν για να μεταφέρουν αυτή τη γνώση στα παιδιά. Και αυτό που είπες, ότι δυστυχώς τα περισσότερα ατυχήματα προέρχονται από την άγνοια των γονέων, πρέπει να μας χτυπήσει το καμπανάκι, να ενημερωθούμε εμείς. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν ειδικοί, όπως ο Κωνσταντίνος, είναι βαγωσώστες, γίνονται και τα σχετικά σεμινάρια. Ενημερωθείτε, παρακολουθήστε τα και προλαβαίνουμε. Εξάλλου, Μάιος είναι ακόμα, τώρα μπαίνει και ο Ιούνιος σιγά-σιγά. Και θα είμαστε εδώ, θα κάνουμε και άλλα θέματα για την παιδική κολύμβηση και το baby swimming, ειδικά το αγαπώ και θέλω να ενημερώσουμε. Αλλά αυτά στην πορεία σε κάποια άλλη μας συνάντηση, γιατί σήμερα δεν έχουμε παραπάνω χρόνο. Εδώ θα είμαστε. Έτσι, να σε ευχαριστήσω, Κωνσταντίνε, για τις πληροφορίες σου τις πολύτιμες. Ευχαριστώ εγώ. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι και σε εσάς. Με ασφάλεια, λοιπόν, στη θάλασσα. Και πριν περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, θέλω να δούμε ένα βίντεο. Το οποίο έγινε στο πλαίσιο μιας διαφημιστικής καμπάνιας, βέβαια, μιας μεγάλης εταιρείας φαγητού, αλλά δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα, είναι το περιεχόμενο του βίντεο. Έθεσαν σε γονείς και σε παιδιά, χωρίς να το ξέρουν οι μεν και οι δε και χωρίς να ακούν τις απαντήσεις, χωριστά έγινε το πείραμα, το ερώτημα με ποιον celebrity ή μη θα ονειρεύεστε να δειπνίσετε, να φάτε ένα μεσημεριανό μαζί. Για δείτε τι απάντησαν οι γονείς και για δείτε τι απάντηση έδωσαν τα παιδιά και αγαπητοί γονείς, προβληματιστείτε. If you could have dinner with anyone living or dead, who would you choose? Kylie Minogue. Oh. Marilyn Monroe. Oh God, I wouldn't have a clue. I know, straight up. Paul Hogan. Kim Kardashian. No. I'd like to have dinner with Justin Bieber. What? He's not coming to my house. No. I'd have Bob Hawke. Dave Hughes. Barry Humphries. Jimi Hendrix. People who have made a difference in the world, maybe Nelson Mandela at the dinner table. I don't know what he's going to say, I'm scared. If you could have dinner with anyone in the world, who would you choose? Probably our whole family, like a whole extended family. Mum and Dad. Mum and Dad. Does it have to be a celebrity? Could it be family? We love it. We talk about how school is. We ask Mum and Dad how their day was. Family. Yeah, Mum and Dad. Family! Yeah. Who would you guys like to have a dinner with? They just want to be with us while they're eating food, which is pretty cool. They see us above everything. I'm going to get... Yeah. Yeah. Bit of a message in it for me. Yes. What are we having for dinner? Το περιμένατε λοιπόν αυτό. Οι γονείς λοιπόν έλεγαν ο καθένας τα δικά του, τους διάσημους και μη που θα ήθελαν να φάνε παρέα, όμως τα παιδιά τι θέλουν, τους γονείς, την οικογένεια, να τρώει μαζί τα μεσημέρια, να τρώει μαζί τα βράδια, που κάτι πλέον το έχουμε χάσει από το σύγχρονο τρόπο ζωής, με τις πολλές μας σκοτούρες, το καταλαβαίνω. Βέβαια δεν είναι εύκολο να είμαστε κάθε μεσημέρι στο σπίτι και να εργαστούμε και να φέρουμε στο σπίτι τα απαραίτητα. Όμως όσο μπορούμε, ας τρώμε μαζί με τα παιδιά μας. Και άκουγα κάπου πρόσφατα ότι οι στιγμές που γίνονται πραγματικές κουβέντες μεταξύ γονέων και παιδιών, οι πραγματικές ωραίες, ευχάριστες οικογενειακές κουβέντες, γίνονται στο τραπέζι τελικά, την ώρα του φαγητού. Αυτό το όταν τρώμε δεν μιλάμε δεν ισχύει. Μιλάμε και παραμιλάμε και νιώθουμε όμορφα. Αλλάζουμε θέμα. Και έχω τη χαρά, την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ ένα κορίτσι, ένα τόσο ξεχωριστό πλάσμα. Το οποίο τυχαίνει να το ξέρω εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, να το ξέρω με την έννοια του να παρακολουθώ τη δράση του μέσα από τα social κυρίως.
Και κατάφερα να το φέρω εδώ, να μας μιλήσει για αυτά τα πολύ σημαντικά που κάνει. Αυτό το πλάσμα μοιράζει απλόχερα χαμόγελα σε παιδιά που δοκιμάζονται. Πρόκειται για την Ιωάννα Μελένια, την αγαπημένη νεράιδα των παιδιών. Καλώς όρισες, Ιωάννα μου. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι που είσαι εδώ. Ξέρω ότι έχεις ένα πάρα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Μοιράζεις τη ζωή σου ανάμεσα σε νοσοκομεία, σε κλινικές, αλλά και σε παιδικά πάρτι. Σωστά. Και σε μεταπτυχιακό, και σε στην ιατρική, σωστά. Που έχει να κάνει με την ορθοπαιδική, το μεταπτυχιακό, σωστά, σου. Σωστά. Και όλα αυτά όμως έχουν άξονα τι, τα παιδιά. Ακριβώς. Γύρω από αυτά έχεις κτίσει όλη σου την πορεία, όλη σου τη δράση και έχεις επενδύσει όλη σου την ενέργεια. Ακριβώς. Και όλη μου την καθημερινότητα. Και όλη μου τα Σαββατοκύριακα. Και όλη μου τη ζωή γενικά. Θέλεις να μου περιγράψεις έτσι, λίγο σύντομα μία ημέρα σου καθημερινή και μία ημέρα στο Σαββατοκύριακο. Η καθημερινή, διαφορετικές καθημερινές κάθε εβδομάδα φυσικά, διαφορετικές δραστηριότητες. Όλες όμως κινούνται γύρω από το βασικό άξονα που είναι τα παιδιά. Είτε αυτά είναι μικρά παιδιά της ηλικίας 0 έως 10-12, είτε είναι μεγαλύτερα από 18 μέχρι και 50 παιδιά. Όπου διδάσκω τα μαθήματα που διδάσκω. Κατά βάση είναι πρώτες βοήθειες, κινησοθεραπεία κτλ. Γιατί από ό,τι έχεις σπουδάσει και φυσικοθεραπεία και νοσηλευτική. Φυσικοθεραπεία, νοσηλευτική. Έχω κάνει και κάποια σεμινάρια, έχω κατάρτιση σε παιδαγωγικό και έχω τελειώσει και το μάρκετινγκ και επικοινωνία στο Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδος και τώρα το μεταπτυχιακό μου στην ιατρική. Αλλά όλα αυτά για το καλό των παιδιών. Ακριβώς, ακριβώς. Επομένως, ασχολείσαι με αυτά τα σεμινάρια, με το να διδάσκεις και τις πρώτες βοήθειες και όλα αυτά που πριν μάλιστα λίγο λέγαμε και σχετικά με την κολύμβηση, πόσο σημαντικό είναι να τα ξέρουμε. Τρέχεις όμως και σε νοσοκομεία και σε χειρουργία, είσαι παρούσα, είναι πάρα πολύ έντονη η δραστηριότητα στους χώρους αυτούς. Αλλά ακόμα πιο πολύ το ότι βρίσκεσαι κοντά σε παιδιά που χρειάζονται χαμόγελο και ψυχολογική συμπαράσταση. Μίλησέ μου λίγο για αυτή την απόφαση να συνδυάσεις την ιδιότητα του κλόουν, που δίνει χαμόγελα σε όλα τα παιδιά, με την ιδιότητα την ιατρική που έχεις κατά κάποιο τρόπο, να τα παντρέψεις και να σταθείς δίπλα σε παιδιά τα οποία είναι άρρωστα, είναι ασθενείς. Είναι η πιο δύσκολη κατάσταση αυτή που μπορείς να βρεις ένα παιδί. Τα παιδιά πονάνε, έχουν πρόβλημα, έχουν καθυλωθεί στο κρεβάτι για οποιονδήποτε λόγο, είτε πάσχουν από κάποια χρόνια νόσο, είτε έχουν κάτι πιο περαστικό, παραδικό, κάτι πιο έτσι, απλό. Για εκείνα όμως αλλάζει όλη τους η κοσμοθεωρία. Χάνουν τη βολή τους, φεύγουν από το σπίτι τους, δεν μπορούν να παίξουν, δεν μπορούν να γελάσουν. Είναι μόνα τους, σε ένα κρύο δωμάτιο. Ναι, έχουν συνήθως και τους γονείς ή κάποιο επισκεπτήριο, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό αυτό για ένα παιδί. Οπότε χρειάζονται πολύ το γέλιο. Και όχι μόνο το χρειάζονται το γέλιο, έτσι όπως το χρειαζόμαστε όλοι, αλλά χρειάζεται και ως ένα κομμάτι της θεραπείας τους. Είναι πιο εύκολα να γίνει η θεραπεία τους όσο τα παιδάκια είναι χαρούμενα και γελάνε και γίνεται μέσω του παιχνιδιού, παρά όταν γίνεται στιγνά ιατρικά, επαγγελματικά, νοσηλευτικά, φυσικοθεραπευτικά. Φαντάζομαι υπάρχουν και έρευνες που το επιβεβαιώνουν αυτό. Ακριβώς. Το πόσο η καλή ψυχολογία μας βοηθάει να ξεπεράσουμε πιο εύκολα τις δυσκολίες και στο σώμα μας, αλλά και στην ψυχή μας φυσικά, το να έχουμε θετική διάθεση. Ακριβώς, σωστά. Και σε ένα περιβάλλον νοσοκομείου δεν είναι εύκολο να μπει οπωσδήποτε, επίσης πρέπει να πούμε. Όχι. Ούτε μπορούν οι φίλοι τους να είναι εκεί όλη μέρα και να παίζουν. Χρειάζεται ένας άνθρωπος ο οποίος να είναι εξειδικευμένος κατά κάποιο τρόπο, να γνωρίζει το χώρο, να γνωρίζει τις ανάγκες όπως είσαι εσύ, που είσαι μέσα στον ιατρικό κόσμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά και την άλλη πλευρά να γνωρίζει και την παιδική ψυχούλα, να ξέρει πώς να την κάνει να χαμογελάσει. Και αυτό είναι το δύσκολο πάντρεμα, Ιωάννα μου, που έχεις καταφέρει. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Αυτό είναι το πιο δύσκολο από όλα. Δηλαδή, πρέπει όχι μόνο να έχεις το νου σου στο γέλιο, πρέπει να κοιτάς και τι δεν πάει καλά όσο αφορά το κομμάτι της θεραπείας που γίνεται εκείνη την ώρα. Συμμετέχεις δηλαδή και σε αυτό το κομμάτι. Συμμετέχω και σε αυτό το κομμάτι. Και σε αυτό το κομμάτι. Κυρίως σε πιο κινητικά περιστατικά. Μιας και είναι το αντικείμενό σου και ακριβώς. Η φυσιοθεραπεία, αλλά και η ορθοπαιδική τώρα που συνδυάζεις. Ακριβώς. Θέλω να πω ότι είναι κάτι που είναι δύσκολο να επιτευχθεί σε τέτοιο βαθμό. Πρέπει ο άνθρωπος που θα είναι εκεί να το κάνει και να έχει το μυαλό του εκεί, να ξέρει, να δει τι δεν πάει καλά, τι πρέπει να διορθώσει, κάτι που τελείωσε, κάτι που να αλλάξει, το χρώμα του παιδιού. Πρέπει να δει πολλούς παράγοντες. Επομένως, εσύ το κάνεις συνδυαστικά αυτό. Ναι, εκείνη την ώρα κάνεις εσύ τη θεραπεία και εσύ είσαι εκείνη που φροντίζεις και για την καλή του ψυχολογία και τη θεραπεία ακριβώς. Να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σωστά. Άξια συγχαρητήριων πραγματικά είσαι, Ιωάννα μου. Ευχαριστώ πολύ. Έχεις δει θαύματα. Θαύματα γίνονται.
Γίνονται και έχω δει. Έχω δει και άσχημα περιστατικά βέβαια που δεν έχουν καλή κατάληξη. Δεν περίμενες να έχει άσχημη κατάληξη, αλλά είχε. Συμβαίνουν και τα καλά συμβαίνουν και τα κακά συμβαίνουν και πρέπει εμείς να ανταπεξέλθουμε και σε καλές και σε κακές περιπτώσεις και να είμαστε εκεί και την επόμενη μέρα. Παρόλο που έχει συμβεί κάτι άσχημο. Αυτό είναι το πιο δύσκολο ίσως για εμάς. Και να υποθέσω ότι πολύ σημαντική είναι η συμβολή σου και στην ψυχολογία των γονέων. Και πρέπει να είναι και δύο ακόμα άνθρωποι που πρέπει να διαχειριστείς, ναι, ή όχι. Ναι, εκείνοι το έχουν πιο πολύ ανάγκη. Τελικά. Το έχουν πολύ ανάγκη, διότι ο κόσμος τους αλλάζει, βλέπουν το παιδί τους να πάσχει. Έχουν ο κόσμος ίσως... όλος είναι το παιδί τους. Ακριβώς. Έχουν και άλλα ίσως παιδιά πίσω. Οπότε έχουν και το νιάξιμο τι θα γίνει με τα άλλα παιδιά που είναι πίσω. Έχουν και το πρόβλημα τους εκεί. Έχουν αφήσει τα πάντα για να είναι στο νοσοκομείο μαζί με το παιδί. Αντιμετωπίζουν πολύ δύσκολη κατάσταση και υπάρχει και ένα περιθώριο και για αυτούς για να γελάσουν, για να ξεφύγουν λίγο από την καθημερινότητα του νοσοκομείου, να αλλάξει λίγο η ψυχολογία τους. Εσύ προσπαθείς με όλο σου το είναι και αυτό το βλέπω κιόλας. Βλέποντας, βλέπω τη ρόμπα σου στην οποία έχεις κεντήσει από τον Πόπ το σφουγγαράκι, πεταλούδες, πασχαλίτσες, κερασάκια. Όλα λένε μια ιστορία, θέλω να σου πω. Δεν είναι τυχαίο το που έχει μπει τι. Μίλησέ μου για αυτή τη ρόμπα. Και κάποια από τα κομμάτια της ιατρικής ποδιάς αφαιρούνται. Και προσωποποιούνται ανάλογα με το τι παιδί έχω μπροστά μου, ποιος είναι ο αγαπημένος του ήρωας. Δεν είναι μια ποδιά. Και δεν έχω μόνο μία. Δεν είναι μια ποδιά για όλους. Αν το παιδάκι δεν του αρέσει ο Μπόμπος Φουγκαράκης, δεν θα πάω εγώ με Μπόμπος Φουγκαράκη. Άμα θέλω να πετύχω κάτι. Τι σου ζητάνε τα παιδιά. Το κάθε παιδί είναι και διαφορετικό. Τους αρέσει και η μικρή γιατρός, το συνδυάζουν πάρα πολύ με ένα. Σωστό. Τους αρέσει και ο Μπομπ και ο Σπάιντερμαν, όλοι οι ήρωες που υπάρχουν τώρα στα παιδάκια. Και πώς λοιπόν τα απασχολείς εσύ, δηλαδή όταν είσαι μαζί τους, τι δυνατότητες έχεις, ανάλογα με το τι έχει το κάθε παιδάκι, ναι. Φαντάζομαι είναι διαφορετικές και οι δυνατότητες που έχετε για να χαρείτε και να παίξετε ακριβώς μαζί. Εντελώς εξατομικευμένο πρόγραμμα, το οποίο συνήθως το παίρνω από τους γονείς. Δηλαδή, εκείνοι μου περιγράφουν την κατάσταση του παιδιού, πώς είναι, σε τι κατάσταση είναι, γιατί διαφέρει από μέρα σε μέρα. Αν πρέπει, ας πούμε, να επιτύχουμε το να πάει τουαλέτα, αν πρέπει να επιτύχουμε το να φάει, αν πρέπει να επιτύχουμε το να κάνει έγερση από το κρεβάτι σε όρθια θέση. Εξαρτάται ποιο είναι το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Εσύ στα παιδάκια αυτά φτάνεις κατόπιν κλήσεις των γονέων ή γίνεται μέσω των νοσοκομείων? Όχι. Πώς ακριβώς φτάνεις σε αυτά γίνεται τα παιδιά? Γίνεται καθαρά, καταρχήν εθελοντικά. Δεν πληρώνομαι γι' αυτό. Γίνεται εθελοντικά και ο κάθε γονιός με καλεί στο παιδί του. Βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι και γιατροί που με έχουν καλέσει, υπάρχουν και γονείς, υπάρχουν και παιδάκια που μου ζητούν εκείνη την ώρα να έρθω να τα επισκεφθώ. Και επειδή έχω δουλέψει και πολύ με παιδιά με χρόνιο πόνο, με καρκίνο και άλλες νόσους χρόνιες. Ναι, είδαμε και φωτογραφία σου πριν και από το Ελπίδα. Ναι. Φαντάζομαι και έχεις αρκετά στενή συνεργασία και με το ογκολογικό, δηλαδή βρίσκεσαι συχνά και εκεί. Έχω πάει αρκετές φορές, ανάλογα με το περιστατικό και το παιδάκι και πόσο το ξέρω, πόσο με χρειάζεται, ναι. πηγαίνω και βέβαια και το πρόγραμμά μου, γιατί έχω και άλλες στάνταρ δραστηριότητες. Βέβαια. Αλλά πηγαίνω πολύ συχνά, ναι. Είναι πραγματικά αυτό, θέλω να το τονίσουμε και γι' αυτό ήθελα να έρθεις πιο πολύ σήμερα εδώ και για να πούμε για το πόσο σημαντικά πράγματα κάνεις, αλλά και να συνειδητοποιήσουν οι γονείς που μπορεί το παιδάκι τους είτε παροδικά είτε μόνιμα, που το απευχόμεθα, να βρεθεί σε κάποια δύσκολη κατάσταση, να αντιμετωπίσει μια δύσκολη ασθένεια. Το πόσο εκείνη τη στιγμή αντί να αφήσουν αυτή την κατάσταση να τους τραβήξει κάτω, πρέπει να σφίξουν τα δόντια, να βρουν δύναμη και να βρουν τρόπους να δίνουν στο παιδί τους στιγμές χαράς. Η ψυχολογία, αυτό που είπαμε, το παιχνίδι, το χαμόγελο, η θετική διάθεση, το να είναι κοντά το παιδί με ανθρώπους που του δημιουργούν μόνο ευεξία. Ναι. Όλα αυτά μπορούν να κάνουν την ανατροπή. Όσο και αν δεν μπορούμε ίσως να το συνειδητοποιήσουμε απόλυτα, εγώ τουλάχιστον έχοντας διαβάσει και πάνω σε αυτό το θέμα, επειδή με ενδιαφέρει, το λέω με μεγάλη βεβαιότητα στους γονείς. Και αν κάποιοι γονείς μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, έχουν κάποιο παιδάκι που είναι σε δύσκολη κατάσταση, νομίζω ότι με κλειστά τα μάτια πρέπει να του δίνουν στιγμές χαράς. Έτσι, εκμεταλλευόμενοι ανθρώπους όπως εσένα, ακριβώς, που το κάνεις αφιλοκερδός και μπράβο σου, για να βοηθήσουν. Έτσι, ουσιαστικά δίνουν ένα μπουστάρισμα, μια όθηση στο ποσοστό, ναι, που έχει το παιδί, ακριβώς, να ακριβώς ξεπεράσει τη δυσκολία. Ακριβώς, ακριβώς έτσι. Και το γέλιο είναι θεραπευτικό και το κλάμα είναι θεραπευτικό επίσης. Σίγουρα. Δεν πάω πάντα με την εμφάνιση που με βλέπεις. Μπορεί να πάω με γυαλιά, μπορεί να πάω. Κάπου είναι κρυμμένο και ένα καπέλο από ό,τι ξέρω. Θα το βγάλεις, να σε δω. Έχω πολλά κρυμμένα πράγματα πάνω μου. Έχω πάνω μου σύριγγες, για παράδειγμα. Ναι. Σύριγγες όχι αληθινές που μπορεί κάποιο παιδάκι να την πάρει και ίσως να χτυπήσει ή να αποτυπηθεί. Ναι. Έχω σύριγγες, οι οποίες είναι σύριγγα στυλό. Ζωγραφίζουμε με αυτήν.
Έχω πολλά κρυμμένα τέτοια. Ώστε να αγαπήσουν τα παιδιά κάποια κομμάτια της δύσκολης αυτής της καθημερινότητάς τους. Ακριβώς. Δεν είναι κάτι εύκολο, σίγουρα. Το παιδί πονάει όταν του παίρνεις αίματο, όταν του βάζεις φάρμακο, όταν οτιδήποτε. Αλλά υπάρχουν κάποιοι τρόποι που μπορείς έστω και λίγο να προσπαθήσεις να το απαλύνεις. Αυτό προσπαθώ, το καταφέρνω σε ένα βαθμό. Βλέπουμε και την εικόνα σου εδώ, αυτό το υπέροχο καπέλο που φοράς. Αυτό κρύβει μέσα του πράγματα. Είμαι σίγουρη. Θέλω να σου πω ότι βοηθάει πολύ αυτό το καπέλο στην κίνηση του άνω άκρου και στη λεπτή κινητικότητα, γιατί το παιδί ψάχνει εκεί μέσα και βρίσκει και πράγματα. Και αυτά πώς τα έχεις φτιάξει εσύ, τα έχεις... Είναι όλα χειροποίητα. Είναι όλα χειροποίητα, όλα. Πώς το αποφάσισες αυτό, Ιωάννα, πώς προέκυψε αυτό? Ενώ συνέβη κάποιο περιστατικό που σου χτύπησε καμπανάκι. Συνέβη περιστατικό και μου χτύπησε καμπανάκι. Συνέβη πολλά χρόνια πριν το περιστατικό αυτό. Χάσαμε δικό μας παιδί της οικογένειας από καρκίνο. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, 15-16 χρόνια σχεδόν. Ήμουν σε πολύ διαφορετική φάση τότε, φυσικά, σχολείο, αυτά. Αλλά έχεις απόλυτη συνέστηση του τι συνέβη. Ναι, βεβαίως, γιατί το ζούσα από μέσα. Είσαι μεγάλο παιδί, δεν ήσουν μικρή. Ναι, και ήμουν ακόμα και παιδί, δεν ήμουν ενήλικα. Σε άγγιξε και περισσότερο. Με άγγιξε περισσότερο και αν θες το είδα λίγο πιο... Είχα και εγώ το παιχνίδι μέσα μου, ήθελα και εγώ να παίζω, είχα ακόμα την παιδικότητα και νομίζω ακόμα και την και τώρα την έχω, αλλά τότε ακόμα περισσότερο. Ήθελα να παίζω και το παιδί εκείνο που χάσαμε δεν έπαιζε, ήταν καθυλωμένο στο κρεβάτι, είχε βέβαια και πολύ γρήγορη εξέλιξη στην ασθενειά του, έφυγε και σε κάθε περίπτωση από τότε μου γεννήθηκε στο μυαλό ότι θα μπορούσε να γίνεται κάτι για αυτά τα παιδιά. Όχι μόνο για το συγκεκριμένο τροφικό μας. Το επεξεργαζόμουν από μικρή. Το επεξεργαζόμουν από μικρή. Για το μεταξύ, από παλιά ήθελα να γίνω παιδίατρος. Δεν έγινε. Έχω γίνει κάτι παρεμφερές και ίσως ακόμα καλύτερο. Και έτσι γεννήθηκε κάπως αυτή η ιδέα. Γεννήθηκε αυτή η νεράιδα που έχουμε απέναντί μας σήμερα. Να σε συγχαρώ ξανά για μια ακόμη φορά. Να σε ευχαριστήσω που ήρθες εδώ να μοιραστείς μαζί μας αυτό το τόσο σημαντικό έργο σου. Χαίρομαι που ενημερώσαμε τους γονείς, χαίρομαι που τους δώσαμε μία ακόμα επιλογή για κάποιες δύσκολες στιγμές τους, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι επιφυλάσσει η ζωή. Καλό είναι να είμαστε ενημερωμένοι. Όσο πιο πολλά ξέρουμε, τόσο καλύτερα τελικά είναι στη ζωή μας. Όσο εσείς μαθαίνεις. Ακριβώς. Και να σου ευχηθώ εγώ κουράγιο, να έχεις δύναμη και να συνεχίσεις να είσαι τόσο μελένια, γιατί τα παιδιά μας, τα συγκεκριμένα παιδιά με τα οποία συναναστρέφεσαι και τα οποία βοηθάς καθημερινά, ένα τέτοιο άνθρωπο χρειάζονται, όχι κάτι άλλο. Χρειάζονται και εύχομαι και εγώ να είμαι καλά και να μπορώ να το κάνω αυτό και πιο συχνά και πιο καλά και να έχω και περισσότερο κόσμο να μπορεί να βοηθά. Εύχομαι να μην υπάρχουν παιδιά να με χρειάζονται ποτέ. Δυστυχώς, όντας μέσα στα νοσοκομεία τόσα χρόνια, ξέρω ότι θα υπάρχουν. Είναι ουτοπία να πω ότι να μην υπάρχουν. Είναι μέρος της ζωής. Μακάρι όμως. Να μπορούμε να το κάνουμε και να το κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται με πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Σε βρίσκουμε, να πω κλείνοντας, και στο Facebook. Μελένια Clone Doctor. Μελένια Clone Doctor, για όσους θέλετε να έρθετε σε επαφή με την Ιωάννα, η οποία θα αποχαιρετήσει, θα καληνυχτήσει φορώντας το καπέλο της και θα μοιράσει ακόμα και τώρα το χαμόγελό της, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω ποτέ δεν σταματάει να ζωγραφίζεται στο πρόσωπό σου. Και μπράβο για τη μεγάλη σου δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έτσι γλυκά και αισιόδοξα θα κλείσουμε. Να είστε όλες καλά, να προσέχετε πολύ τα παιδιά σας και σε μια εβδομάδα από τώρα πάλι εδώ μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας.